Εσύ που το έχουν χωρίσει. Κάνουμε και εμείς ρεπορτάζ του και τη είπα ότι δεν θα ανοίξει το στόμα σου. Επειδή είναι, δεν ξέρω αν ισχύει, δεν ήθελα να υποτιμήσω τη δημοσιογραφική τη. Αλλά τη είπα, ανοίξει το στόμα που είναι απέναντι, ένα ζευγάρι που δεν θέλω. Και θα νομίζει ότι το κάνουμε. Εμένα γιατί δεν το έχει πει. Γιατί δεν ήθελα. Το φίλο τώρα το πω, γιατί μπορεί να δούλευε τότε στην Εσπρέσο. Τώρα δεν το λέγανε ότι βγάζουμε απέναντι. Και δεν θα ήταν ωραίο. Είναι ωραίο. Κάτσε τώρα μια στιγμή. Σημαντικό αυτό. Όχι, να το πω. Ωραία, ωραία. Παιδιά, ήταν δύσκολο, έτσι. Στην εκπομπή δηλαδή ερχόντουσαν με διαφορετικά αυτοκίνητα κτλ. Ναι. Από σπίτι. Όχι. Άκου. Από ο σπίτι. Ο Πέτρος έμενε στο σπίτι κοντά. Έφυγε, νομίζω, παιδιά, τέλειο Γενάρη του 14 με αρχέ Φλεβάρι του 14. Και έμενε κοντά και στο ψυχικό. Έμενε κοντά και ήταν και πάρα πολλέ δημόσει που πολύ ωραία και ψυχολογική. Βρισκόμασταν στο σπίτι, βλέπαμε μαζί το Jazz the Two of Us. Το σημαντικό από ό,τι έχω καταλάβει είναι ότι, βέβαια είναι πολύ προσωπικά αυτά που λέω, αλλά για καλό το λέω, δεν το λέω για κακό, ότι δεν προχώρησαν σε άλλη σχέση και οι δυο τους, ήταν μόνοι τους. Δηλαδή είχαν χωρίσει, αλλά ήταν μόνοι τους προφανώς. Εγώ, παιδιά, αυτό που έζησα και οφείλω να είμαι ειλικρινής, ο καθένας ήταν μόνος με τον εαυτό του. Ναι. Αυτό που έζησα μέχρι και τον Μάιο του 2014 που ήμουν στην εκπομπή. Ο καθένας ήταν μόνος με τον εαυτό του. Αλλά φαντάζομαι οι άνθρωποι, ο καθένας πάλευε με τους προσωπικούς του δαίμονες, είχαν ουσιαστικά χωρίσει ως ζευγάρι. Αλλά όχι ως ομάδα και έρχονταν και στο ίδιο πλατό να κάνουν εκπομπή. Ναι, που καταλαβαίνω λοιπόν τώρα εδώ, μια στιγμή, γιατί παιδιά είναι σημαντικό, το λέει στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης που θα το δούμε, αλλά είναι κάτι σημαντικό εδώ, ότι όταν κλήθηκαν να πάρουν την απόφαση για το αν θα συνεχίσουν ή όχι, επειδή κάποια στιγμή υπήρχε ένα κακό κλίμα, όλη αυτή η βλακεία που ήταν λίγο πίσω στα νούμερα, που ήταν αξιοπρεπέ τα νούμερα. Ναι, τα νούμερα ήταν αξιοπρεπέ. Ναι. Όταν λέμε για εκπομπές που κάνουν μεγάλα νούμερα, τώρα όποιος κάνει ένα πάρω κάτω, είναι βλακεία να λες ότι είναι αποτυχία ή επιτυχία. Το θέμα είναι το εξής τώρα, ότι επειδή συναντήθηκα και με τον Πέτρο, το λέει κιόλας στη συνέντευξη μετά και μιλήσαμε κιόλας, ότι εάν ο Πέτρος δεν βρισκόταν σε κακή διάθεση με την ιστορία του χωρισμού, θα μπορούσαν να συνεχίσουν την εκπομπή και να παραμείνουν χωρισμένοι και να κάνουν άλλη μια χρονιά εκπομπή μαζί. Κοίταξε, αυτό.